Ξανά, διότι ξεκινάμε πάντα με θετική ενέργεια και θετική διάθεση, ό,τι και να κάνουμε. Και σήμερα είναι Παρασκευή και 13. Αλλά παρόλη την ημέρα, σας έχω πολύ καλά νέα σχετικά με τον καιρό. Διότι ηλιοφάνεια θα έχουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, δεν ξεχνάμε σήμερα ότι έχουμε και πανσέλινο Σταύρο. Έχει πανσέλινο απόψε, κι είναι ωραία. Θετική όψη της πανσελίνου, διότι μπορεί να μου λες εσύ ότι μας φέρνει γενικά, επηρεάζει πολλά ζώδια και φέρνει τα πάνω κάτω και τα κάνει γενικά λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά αν σε πάρω χέρι-χέρι και περπατήσουμε σε αυτή την αμμουδιά και δούμε το φεγγάρι, νομίζω τίποτα. Εδώ τίποτα είμαι, άμα θες χέρι-χέρι, εδώ είμαι. Σε σένα το λέω. Ακριβώς. Χέρι-χέρι. Πάμε πίσω στο χάρτη της Ελλάδας, Κώστα μου αγαπημένε. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στη Βόρειο Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει, θα ξεκινήσει από 13 και θα αγγίξει έτσι γλυκά, απαλά και πάρα πολύ όμορφα τους 31 βαθμούς. Ηλιοφάνεια σε όλο στο περισσότερο μέρος της Βορείου Ελλάδος, με λίγες συννεφιές όσο κατεβαίνουμε, όσο πηγαίνουμε προς τα ηπειρωτικά τμήματά της. Και επίσης σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, λέω εγώ τώρα, να ερωτευτούμε, να αγαπηθούμε και να έρθουμε, ρε παιδί μου, πιο κοντά. Γιατί τι θέλει η ζωή. Φίλες μου, το λέμε λίγο παραλλαγμένο αυτό το τραγούδι, αλλά θα σας το πω μετά. Έρωτα θέλει ζωή και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα και όσοι κατεβαίνουμε πιο κάτω, θα έχουμε μικρές συννεφιές και μικρές καταιγιδούλες, οι οποίες μπορεί να μας χαλάσουν λίγο τη διάθεση, αλλά μην αγχώνεστε, διότι θα είναι παροδικότατες. Δηλαδή, από το βραδάκι και μετά ο καιρός φτιάχνει και το Σαββατοκύριακο προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έναν υπέροχο καιρό, κυρίως μέχρι την Κυριακή το απογευματάκι. Στην Αθήνα, την αγαπημένη, έως και 32 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία, ζέστη, και αν μπορείτε με το που τελειώσετε τη δουλειά σας, ξεχυθείτε στην πιο κοντινή παραλία, απλώστε κορμί σας ή αστείτε, και γιατί όχι, αποκτήστε ένα υπέροχο χρωματάκι. Φτάνω στην Πελοπόννησο, όπου εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν, αφού νότι θα είναι η άνεμη εκεί πέρα, από 2 έως 3 μποφόρ και καταιγιδούλες το απογευματάκι. Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι από ένα νησί που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα. Και δόξα τω Θεώ και τον μπαμπά μου, κάνω 14 χρόνια διακοπές εκεί, την πανέμορφη Ρόδο, όπου ο καιρός στη Ρόδο σήμερα θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Δώσε μου λίγο μαζονάκι που λατρεύει η Κωνσταντινά. Που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου, Αλέξης Φέρα με γκάζει. Έχω αγάπη, έχω μέρες με λιακάδα. Ό,τι μας έμεινε σε μια ακόμα Ελλάδα. Μα έχω αδειά βροχή καρδιά. Που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου, Αλέξης Φέρα με γκάζει. Έχω αγάπη, έχω μέρες με λιακάδα. Ό,τι μας έμεινε σε μια ακόμα Ελλάδα. Ηλιοφάνεια στη Ρόδο, το ίδιο θα συμβεί όμως και στη Σαντορίνη, η οποία είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά και πάρα πολύ όμορφη και εκείνη. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε σήμερα την Πανσέλινο, να ερωτευτείτε, να αγαπηθείτε και να κάνετε μια βόλτα στην υπέροχη Ία. Η υπέροχη. Και για του λόγου του αληθές, τώρα Δημήτρη μου, θα σου δείξω πού είναι και η Σαντορίνη. Πόσο διαβασμένη μπορεί να ήρθα και σήμερα. Δείξα μου λίγο. Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι η Σαντορίνη. Μια ώρα δρόμο. Η Σαντορίνη, κορίτσι μου. Η Σαντορίνη. Η Σαντορίνη. Η Σαντορίνη. Αφόρμη το χειροκρότημα λίγο. Με αυτά και με αυτά τελειώνω σήμερα με την Κρήτη, όπου και εκεί θα έχουμε ηλιοφάνεια και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και έτσι θα κυμαρθεί όλο το τρίμερο, από 16 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχετε υπέροχες μέρες, γι' αυτό διασκεδάστε, περάστε όμορφα και να έχετε δίπλα σε ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα και να χαμογελάτε. Εγώ φεύγω τώρα, τα λέμε τη Δευτέρα, όπου θα κάνω δυνατό comeback. Κάνω comeback, comeback στον ερωτά
δεν καταλάβατε. Ολοκλήρωσε.